Ιουνίου. Mm-hmm. Νωρίτερα όμως ήταν συγκεντρωμένοι ακριβώς μπροστά στο πράκτη πάρα πολύ, πάρα πολλά. Έχουμε και ρήψη χημικών από όσο μπορώ να καταλάβω και από την εικόνα. Ναι, Τζίνα. Έχουμε ρήψη χημικών, όχι όμως εκτεταμένη, περιορισμένη θα έλεγα χρήση χημικών. Προσπαθούσαν λοιπόν, κλωτσούσαν, προσπαθούσαν τα άτομα να ρίξουν το Ναταλένιο φράχτη. Δεν τα κατάφεραν, τους απόθεσαν με περιορισμένη χρήση χημικών. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι τώρα βρίσκονται μπροστά από το φράχτη και υπάρχουν περιορισμένες οδομαχίες, κυνηγητό θα έλεγα, επίσης πανεπιστημίου. Τροτίδες ρίχνουν οι νεαροί, οι οποίοι κυνηγούνται με την αστυνομία, τροτίδες, φωτοβολίδες. Και από την πλευρά της αστυνομίας, το οποίο μέχρι στιγμή υπάρχει περιορισμένη χρήση χημικών. Μάλιστα. Ξεκίνησαν όλα στα βρούλα όταν νωρίτερα μέλη της ΠΟΕ ΟΤΑ έφεραν ένα τζιπ και πάνω τους πέντε άτομα, πάνω στο τζιπ ήταν πέντε άτομα ντυμένοι σαν με ναζιστικές στολές. Ξεκίνησαν και έκαιγαν μπροστά στο Σύνταγμα σημαίες με σβάστικες, με αγγελωτούς σταυρούς. Και κατόπιν έφτασαν μια ομάδα, όχι τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ που συνέχισαν προς το Πανεπιστημίου, μια ομάδα αποσπάστηκε και έφτασε στο φράχτη, όπου καρφάλωσαν και εκεί έκαψαν άλλη μια σημαία με έναν αγγελωτό σταυρό. Μάλιστα. Από εκεί και έπειτα δεν σταμάτησε η ένταση. Mm-hmm. Τώρα δείχνει λίγο να ηρεμούν τα πράγματα. Και να σας πω ότι εν τω μεταξύ, εν όλα αυτά γίνονται επί της Βασιλής Σοφίας και Πανεπιστημίου, τη Βασιλής της Αμαλίας, και μπροστά στο Σύνταγμα και σε όλο, και στην Όφωνος και στους Φιλελλήνων, θα δείχνει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, συγκεντρωμένοι, από νωρίς. Έχουν έρθει περίπου από τη μία το μεσημέρι, και αποκλεινόμενοι στο κάλεσμα των συνδικάτων, φωνάζουν συστήματα κατά του μνημονίου και διαδηλώνουν από εκείνη την μεριά ειρηνικά. Εντελώς ειρηνικά.